Έχουμε μία πλατφόρμα στην οποία μπορούμε να καταθέσουμε τις απόψεις μας, μπορούμε να κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις στις οποίες να υπάρξει μία πολιτική ζήμωση. Είναι μία πρωτοφανής διαδικασία, αλλά η οποία δεν έρχεται σε έναν ανύποπτο χρόνο. Νομίζω ότι όλοι διαισθανόμαστε συνειδητά ή υποσυνείδητα ότι βρισκόμαστε σε μία εποχή στην οποία είμαστε σε μία εποχή μετάβασης. Ο κόσμος αλλάζει. Και με αυτόν τον τρόπο και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσαρμοστεί και ήδη προσαρμόζεται στις νέες προκλήσεις, ούτως ώστε να συνεχίσει να προστατεύει τους Ευρωπαίους πολίτες και να τους παρέχει τις συνθήκες για ένα καλύτερο αύριο. Με τι θεματολογία και πώς γίνεται αυτό, έτσι για να πάρουμε και μια γεύση του τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να ερωτηθεί μέσα από την πλατφόρμα ο καθένας από εμάς και για ποιες θεματικές ενότητες. Αυτό που επιδίωκε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα αξίζει να πούμε και η ελληνική πλευρά σε επίπεδο πολιτείας ελληνικής ήταν αυτή η ατζέντα να μπορεί να είναι ανοιχτή, ούτως ώστε ο καθένας να προσθέσει οποιαδήποτε ζητήματα θέλει. Ναι. Υπάρχει μία πρόγευση θεματική, η οποία είναι για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, το ζήτημα υγείας το οποίο προέκυψε και απέκτησε μεγάλη επικαιρότητα πρόσφατα, η ισχυροποίηση της οικονομίας αλλά με μία λογική και κοινωνικής δικαιοσύνης και δημιουργίας θέσεων εργασίας, η θέση της Ευρώπης στον κόσμο, σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται και έχει μεγάλες γεωστρατηγικές προκλήσεις, αξίες, δικαιώματα, το κράτος δικαίου, ο ψηφιακός μετασχηματισμός που μας απασχολεί και είναι κλειδί για την ανάπτυξη της επόμενης ημέρας, ζητήματα ευρωπαϊκής δημοκρατίας, για παράδειγμα, και αξίζει να πούμε ότι, όπως πολύ σωστά είπατε στην εισαγωγή, αυτό είναι μια πρωτοφανής άσκηση συμμετοχής των πολιτών, δηλαδή μας επιτρέπει η τεχνολογία για πρώτη φορά στην σύγχρονη ιστορία να περάσουμε από την απόλυτα αντιπροσωπευτική δημοκρατία σε μια πιο συμμετοχική δημοκρατία των πολιτών και μετά ζητήματα όπως η μετανάστευση που μας απασχολεί πάρα πολύ, εκπαίδευση, πολιτισμός, νεολαία, αλλά είναι και ανοιχτά τα ζητήματα, δηλαδή κάθε πλευρά θα θέσει ζητήματα. Ας πούμε η ελληνική πλευρά νομίζω ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ να ενισχυθεί η πολιτική άμυνας. Θα το κάνει και οργανωμένα μέσα από θεματικές ενότητες και από τους φορείς, αλλά μπορεί να γίνει και μεμονωμένα από τον καθένα από εμάς. Αν μπορεί δηλαδή σε μια ειδική πλατφόρμα, πείτε μας ποια είναι η πλατφόρμα αυτή, μπορώ και στα ελληνικά να κατευθυνθώ έτσι ώστε να έχω ερωτηματολόγιο ενδεχόμενα, ζητήματα ενδεχόμενα, ενότητες που μπορώ εγώ περιληπτικά να γράψω τη δική μου την άποψη, ποιο είναι αυτό το οποίο προτείνω. Ναι, πράγματι η πολύγλωσση διαδικτυακή πλατφόρμα λειτουργεί σε 24 γλώσσες. Υπάρχει και μία δυνατότητα, αν θέλετε, μετάφρασης. Βεβαίως δεν είναι τέλεια, διότι γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη, ούτως ώστε να μπορέσει να υπερβεί κανείς και το γλωσσικό εμπόδιο για να επικοινωνήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες πια μεταξύ τους. Δηλαδή αυτή είναι μια πλατφόρμα η οποία θα προσπαθήσει να διαρθρώσει μια συζήτηση όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά θα δημιουργηθούν αυτό που λένε αγορές πολιτών, οι οποίες θα συζητήσουν και θα υπάρξει μια αντιπροσωπευτική επιλογή οικονομική, κοινωνική, εθνική, γλωσσική κλπ. Για να δημιουργηθούν αγορές των 200 ατόμων, για παράδειγμα, πανευρωπαϊκές, οι οποίες θα συζητήσουν για να υπάρξει και μια σύνθεση των ενδιαφερόντων μεταξύ των πολιτών διαφορετικών χωρών μελών. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί μιλάμε για το κοινό μας μέλλον. Ποια είναι η πλατφόρμα αυτή? Για να το απλοποιήσουμε, διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Αν κάνει Google κάποιος, θα το βρει κατευθείαν εκεί. Ωραία. Πληκτρολογώντας διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, με πάει αμέσως εκεί. Πολύγλωσση διαδικτυακή πλατφόρμα. Α, μάλιστα. Αν είναι τόσο απλό, είναι μια διαδικασία η οποία έχει ήδη ανοίξει ή θα ανοίξει? Είναι μια διαδικασία, η πλατφόρμα είναι ήδη λειτουργεί, υπάρχουν ήδη χιλιάδες πολίτες που έχουν μπει μέσα σε όλη την Ευρώπη. Κάθε μέρα εγγράφονται καινούργιες εκδηλώσεις οι οποίες γίνονται και οι οποίες θα βγάλουν συμπεράσματα. Η διάσκεψη εν γέννη
ξεκίνησε με επίσημο τρόπο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με μια μεγάλη εκδήλωση την 9η Μαΐου, ημέρα της Ευρώπης, στο Στρασβούργο, στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά από εκεί και πέρα έχει ξεκινήσει και σε όλες τις χώρες. Ας πούμε, στην Ελλάδα είχαμε ήδη μια πρώτη συζήτηση σε επίπεδο Βουλής των Ελλήνων και έχουμε μια μεγάλη εμβληματική εκδήλωση στις 27 Μαΐου εδώ στην Αθήνα, η οποία θα γιορτάσει δύο πράγματα, το συνδυασμό μάλλον δύο πραγμάτων. Την 40η επέτειο της ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, τότε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα της έναρξης της ευρωπαϊκής μας πορείας, και την προοπτική μας για το μέλλον, η οποία έρχεται μέσω της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Αυτή την εκδήλωση, η οποία για προφανείς συμβολικούς λόγους θα γίνει στο Ζάπιο της Αθήνας, έρχεται σε επίσημη επίσκεψη και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Σασόλη, έρχεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Μισελ, και θα είναι σε επίπεδο πρόεδρου της Δημοκρατίας, πρωθυπουργού κλπ. 27 του μήνα είπατε, 27 του μήνα, ναι. Θα έχουμε την ευκαιρία να την δούμε. Είναι μια συμβολική εκδήλωση βεβαίως, απλώς θέλει να σηματοδοτήσει τον προβληματισμό αυτόν. Ξέρετε, βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι. Περάσαμε 40 χρόνια στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Πετύχαμε πολλά. Ίσως δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες οι οποίες μας παρασχέθηκαν. Περάσαμε και περιπέτειες. Περάσαμε αυτό που ζήσαμε στο επίπεδο της κρίσης. Ξέραμε, δεν ξέραμε πράγματα. Μαθαίναμε, δεν μαθαίναμε πράγματα. Ακριβώς. Εντάξει, κύριε Τσοπλίδη, είναι μια μεγάλη κουβέντα, γιατί όταν μιλάμε για ευρωπαϊκή δημοκρατία, ο καθένας από εμάς, τώρα θα μου πείτε κατά το δοκούνι ή όχι, δεν έχει σημασία, αλλά κάνει πάρα πολλές σκέψεις και κάνει και δεύτερες και τρίτες σκέψεις, και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο σε αυτή την πολύ μεγάλη κουβέντα. Εμένα μου αρκεί ότι θα ακουστεί η δική μου η άποψη, ή αν θέλετε θα διαβαστεί η δική μου η άποψη. Δεν μου αρκεί έτσι απλά, γιατί θα ήθελα να έχω το λόγο, ένα μερίδιο της ευθύνης για το σήμερα το δικό μου, το αύριο το δικό μου, για να μην βάζω συνεχώς μπροστά τα παιδιά μου, και κατ' επέκταση για το μέλλον των επόμενων γενεών, για το πώς θέλουμε αυτή την Ευρώπη σε όλους αυτούς τους τομείς που προαναφέρατε. Γιατί είπαμε ότι ξεκινάει από την υγεία και τα όσα βιώνουμε το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, μέχρι πολιτικά ζητήματα, μέχρι περιβάλλον, μέχρι οικονομία και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μας απασχολούν. Ναι. Ακριβώς. Ακριβώς, και νομίζω, ειλικρινά πιστεύω, ότι το βασικό ερώτημα το οποίο τίθεται στους πολίτες είναι το εξής δίλημα. Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο που αλλάζει. Οι αλλαγές είναι καταργιστικές, χτίζεται ένα καινούριο περιβάλλον στο οποίο πρέπει να προσαρμοστούμε. Πώς θα το επιτύχουμε αυτό καλύτερα, ο καθένας μόνος του ή όλοι μαζί καλύτερα? Είμαι απολύτως πεπισμένος, και αυτό δείχνει η διεθνής εμπειρία, ότι όσο προχωράνε τα πράγματα έχουμε προβλήματα τα οποία απαιτούν λύσεις σε πλανητικό επίπεδο. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή δεν μπορείς να νομοθετήσεις και να τη λύσεις σε εθνικό επίπεδο, και η μεγαλύτερη χώρα να είσαι. Ζητήματα όπως το ψηφιακό μετασχηματισμό δεν μπορείς να τον υλοποιήσεις μόνος σου. Χρειάζεται να λειτουργείς σε ένα πλαίσιο. Η έρευνα για τα εμβόλια. Δηλαδή μιλάμε για πάρα πολλά ζητήματα που όλο ένα και περισσότερο. Βασικά ζητήματα, εργασία. Ζητήματα, οικονομικά ζητήματα. Τα οποία εκφεύγουν από τις δυνατότητες της. Διαφορές μεταξύ βορρά-νότου στην Ευρώπη. Είναι κρίσιμα όλα αυτά. Μπορώ να μιλήσω για όλα αυτά, δηλαδή, ακόμα και αν δεν υπάρχει μέσα στην πλατφόρμα, που δεν έχω πει. Είπατε ότι είναι ανοιχτή η ατζέντα. Ναι, αυτό είναι ακριβώς ένα επίτευγμα για το οποίο έγινε πάρα πολύ συζήτηση, γιατί οι χώρες μέλη, οι οποίες έχουν το προνόμιο, καταλαβαίνετε, τα ζητήματα με τα οποία απασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίζονται, οι αρμοδιότητες δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφασίζονται ιστορικά τα τελευταία 50 χρόνια με ομοφωνία μεταξύ των χωρών μελών. Άρα αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι στην ουσία μια πολιτική πράξη μεγάλου διαμετρήματος, η οποία κάνει μια θεσμική καινοτομία τεράστια.
Δηλαδή, ο λόγος περνάει για πρώτη φορά στους πολίτες. Δεν είναι υποχρεωμένοι, βεβαίως, ό,τι πει ο καθένας από εμάς να συμβεί, γιατί μπορεί να μην αποτελεί αντικείμενο συνένεσης των υπολείπων Ευρωπαίων. Μιλάμε για μια συζήτηση 450 εκατομμυρίων ανθρώπων, έτσι. Από εκεί και πέρα, όμως, αυτό δημιουργεί στα ζητήματα στα οποία θα υπάρξει μια συνένεση, δημιουργεί μια αναμφισβήτητη πολιτική δυναμική, η οποία θα υποχρεώσει ακόμα και αυτούς που δεν συμφωνούν να τη λάβουν πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. 450 εκατομμύρια απόψεις, ενδεχόμενα λέω εγώ, πού θα συγκεντρωθούν αυτές και πώς θα αξιολογηθούν και πώς θα σταχυολογηθούν αυτές? Κοιτάξτε να δείτε, ακριβώς για αυτό το λόγο, για να μην γίνει χάος, υπάρχουν διάφορα εργαλεία τα οποία θα προσπαθήσουν να συνθέσουν αυτές τις απόψεις σε χρήσιμα συμπεράσματα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας η συζήτηση δεν γίνεται έτσι αφηρημένα, αλλά γίνεται, θα έλεγα, με έναν τρόπο δομημένο, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Και αυτό έχει σημασία. Όλα αυτά δηλαδή, να υπάρξει μια σύνθεση για να καταλήξουμε κάπου και αυτό να είναι χρήσιμο. Μάλιστα. Για πόσο διάστημα θα είναι ανοιχτή αυτή η πλατφόρμα? Λέτε ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Ναι. Μπαίνοντας κάποιος στο διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, τον κατευθύνει ουσιαστικά για το που θα πάει, πώς θα πάει? Κοιτάξτε, θα είναι ανοιχτό για τουλάχιστον ένα χρόνο, μέχρι την άνοιξη του 2022, και από εκεί και πέρα τα πολιτικά όργανα της διάσκεψης, διότι υπάρχει ένα προεδρείο, υπάρχει μια εκτελεστική επιτροπή, ανάλογα και με τη δυναμική που θα υπάρξει, θα αποφασίσουν με ποιον τρόπο θα παρουσιαστούν αυτή η σύνθεση, αυτά τα συμπεράσματα. Δεν έχω καμία αμφιβολία όμως ότι όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα, αυτά θα ορίσουν την ατζέντα των ευρωπαϊκών γεγονότων τα επόμενα χρόνια και σίγουρα θα ορίσουν την πολιτική ατζέντα μέσα στην οποία θα γίνει η συζήτηση και η πολιτική διεργασία στις ευρωπαϊκές εκλογές του 2024. Ξέρετε, οι εκλογές οι ευρωπαϊκές από όταν ξεκινήσαν το 1979, κάθε χρόνο είχαν και λιγότερη συμμετοχή των πολιτών. Εκτός από την τελευταία φορά το 2019, στις τελευταίες ευρωπαϊκές εκλογές, που είδαμε μια αναστροφή αυτής της τάσης και επιστρέψαμε σε επίπεδα συμμετοχής που είχαμε να δούμε 30 χρόνια. Γιατί? Διότι οι πολίτες, πρώτον, είδαν ένα κύμα ευρωσκεπτικισμού, μάλλον ευρωαρνητισμού, γιατί το να είσαι σκεπτικιστής για κάτι είναι και υγιές. Έτσι πάνε τα πράγματα παρακάτω. Υπήρξαν όμως κάποιοι με μια λογική λαϊκίστικη που την είδαμε να εκφράζεται και στη συζήτηση γύρω από το Brexit, οι οποίοι ατεκμηρίωτα επιτίθενται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αρνητικοί γενικά, και η πλειοψηφία των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει αυτή η αντίδραση, είχαμε μια σαφή συσπήρωση για να υπερασπιστούν τα κεκτημένα της Ευρώπης όλων αυτών των ετών, των δεκαετιών. Άρα γίνεται μια πιο πολιτική διεργασία από αυτό που ήταν στο παρελθόν. Μια πλατφόρμα ανοιχτή αρχικά μέχρι την άνοιξη του 2022. Όση ώρα εσείς μιλάτε, κύριε Τσουτσοπλίδη, μπαίνω εγώ μέσα σε αυτή την πλατφόρμα για να ξέρει και ο κόσμος στα ελληνικά και βοηθάει πάρα πολύ από τη στιγμή που είναι πολύγλωσσο. Νομίζω ότι είναι ό,τι είπε καλύτερο. Έχει κατηγορίες που λέει παρακολουθήστε μια εκδήλωση, μοιραστείτε τις ιδέες, διοργανώστε μια εκδήλωση. Φαντάζομαι ότι πάω στο μοιράζομαι τις ιδέες μας, από τη στιγμή που θέλω τις ιδέες μου. Υπάρχουν θέματα, ισχυρότερη οικονομία, κοινωνική δικαιοσύνη, θέσεις εργασίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κόσμο, υγεία, κλιματική αλλαγή και περιβάλλον, ό,τι μας προαναφέρατε, και νομίζω ότι μπαίνοντας εκεί μπορώ να γράψω στη συνέχεια τις δικές μου τις ιδέες. Μου έχει κλικάρει άμεσα τα ελληνικά αυτή η πλατφόρμα για να μπορώ να γράψω, έτσι δίνω και το διαδικαστικό άμεσα. Έτσι, πολύ καλά κάνετε. Έτσι, είναι πραγματικά χρήσιμο. Έτσι ώστε να μπορώ να γράψω για εκείνα τα οποία θέματα τα οποία εγώ θέλω να παρέμβω, να πω την ιδέα μου. Λοιπόν,
Ραντεβού στην Κρήτη, στην επόμενη εκδήλωση την οποία θα κάνουμε για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Θα προσπαθήσουμε να γυρίσουμε σαν γραφείο με τις μικρές μας δυνάμεις όλη την Ελλάδα, να ενθαρρύνουμε, γιατί δεν είναι ούτε η θέση μας ούτε οι δυνατότητές μας να κατευθύνουμε αυτό το διάλογο. Θέλουμε να τον ενθαρρύνουμε, θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή. Άρα θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε πλατφόρμες, θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για τη συμμετοχή των πολιτών. Ραντεβού στην Κρήτη, λοιπόν. Μέσα στον Ιούνιο, Μάιο. Πιστεύω ότι αυτού του είδους οι εκδηλώσεις, οι περισσότερες, θα γίνουν από το φθινόπωρο και μετά, όταν και οι υγειονομικές συνθήκες θα μας επιτρέπουν να έρθουμε πιο κοντά με φυσική παρουσία. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσουτσοπλίδη. Καλημέρα σας από τον 984.